σε άκουσα τελευταία που τοποθετήθηκες για το θέμα της Eurovision και για το πόσο δεν σου άρεσε το τραγούδι της Μάλτας, που ουσιαστικά κραυγάζει προς τα έξω με έναν έτσι έντονο τρόπο το ότι κοιτάξτε με, έχω παραπάνω κιλά, ας πούμε. Είμαι, Ελεονόρα μου, ένας άνθρωπος τον οποίο, επειδή ακριβώς από τα αριστερά πολλοί αισθάνονται ότι τους απειλώ ιδεολογικά, διότι τους εκθέτω, τους ξεγυμνώνω πολλές φορές για την ασυναρτησία τους, για τα κολλήματά τους, για τον παραλογισμό τους και για πολλά άλλα, πολλά πολύ χειρότερα από αυτά που ήδη σου είπα, τον έχουν στην μπούκα να τον ξετινάξουν όπου τον πετύχουν. Υπάρχουν τόσοι αλήτες εκεί έξω που είναι δεδομένο ότι θα πιάσουν ό,τι μπορούν, το ελάχιστο. Θα πάρουν κυριολεκτικά την τρίχα και θα την κάνουν τριχιά. Τι έπαιξε λοιπόν Μπογδάνος που έχει θέμα με τη διαφορετικότητα. Η ιερή έννοια της εποχής μας υποτίθεται διαφορετικότητα. Βρε χαϊβάνια, βρε τενεκέδες, βρε παλιάνθρωποι ή βρε αφελείς. Μιλάτε για τον μόνο βουλευτή της κυβερνώσας πλειοψηφίας που έχει προτείνει με άρθρο του στην Καθημερινή την νομοθέτηση του πολιτικού γάμου ομόφυλων ζευγαριών. Αντιλαμβανόμαστε τι λέμε. Mm-hmm. Ένας ολόκληρος ΣΥΡΙΖΑ, μία ολόκληρη αριστερά, μία ολόκληρη παράταξη του κυρίου Βαρουφάκη, του Κομμουνιστικού Κόμματος, μία ολόκληρη υποτιθέμενα προοδευτική δημοκρατική Ελλάδα δεν έχει κάνει την πρόταση που έχω κάνει εγώ για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό τους πανικοβάλλει. Διότι λένε ότι αν ο συντηρητικός αντιλαμβάνεται ότι τα ομόφυλα ζευγάρια πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα με όλους τους υπολείπους και αυτό το πράγμα το προωθεί ως ατζέντα, πρέπει να τον οροκανίσουμε. Διότι θα μας φάει δουλειά.